Μετά την έξοδο από την εντατική, που βρίσκονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκεί θα είναι το πολύ δύσκολο. Να μπορέσουν οι οικονομίες σαν την ελληνική και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και άλλες σχετικά στενές οικονομίες, και η Ιταλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν προβλήματα. Αλλά δυστυχώς στη δικιά μας περίπτωση στην ελληνική υπάρχει ένα μείγμα χρόνιων παθογενειών. Και δυστυχώς εγώ βλέπω και αιστείες ανάφλεξης κατά κάποιο τρόπο, όπως... γιατί εκτιμώ ότι η οικονομική κρίση, η οποία ήδη μας πλήττει, δεν πρόκειται εύκολα να ανατραπεί. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτό να μετασχηματιστεί σε αρκετά σημαντική κοινωνική κρίση, ειδικότερα σε λιγότερο, ας το πούμε, ισχυρά τμήματα της κοινωνίας μας. Πιθανώς αυτό να είναι αιτία πολιτικών κλειδονισμών. Και βέβαια αυτό θα θέσει, πώς να το πούμε, σε πρώτη προτεραιότητα την ικανότητα του παραγωγικού μας συστήματος να αναδιαρθρωθεί γρήγορα. Αυτό έτσι όπως το λέτε, εμένα μου φωτογραφίζει απολύσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός τρόπος. Όχι κατά ανάγκη, όχι. Ο τρόπος για να λυθεί... Όχι, για να δημιουργηθεί κοινωνική κρίση. Ναι, αυτές θα τις έχουμε. Αυτό λέω. Αυτό το οποίο πυροδοτεί συνήθως μια κοινωνική κρίση. Έχετε δίκιο. Είναι... Μα αυτό θα τις έχουμε. Το θεώρησα αυτονόητο να το ξέρουμε όλοι ότι η ανεργία στην Ελλάδα την επόμενη διετία θα τσιμπήσει προς τα πάνω. Όπως ήδη έχει αρχίσει και τσιμπάει. Πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν. Όπως το συζητάγαμε μήνες πριν. Θυμάμαι, ήμουν αντίστοιχα, όχι το Σεπτέμβριο που συζητάμε, σε μια προηγούμενη εκπομπή σας, τη στιγμή ακριβώς που είχε εκδηλωθεί για πρώτη φορά η κρίση του COVID-19. Και ακόμα συζητάγαμε για το αν θα πρέπει να μερθούν μέτρα για το lockdown. Εγώ εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή σας, είχα προδιαγράψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Γιατί όντως αυτό το που ζήσαμε το 20 ήταν η μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει τα τελευταία 80-100 χρόνια ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Και για την Ελλάδα επιμένω ότι η έξοδος θα είναι δύσκολη, ειδικά αν δεν κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύστοχα προς ποια κατεύθυνση. Όχι τόσο της τόνωσης με πόρους των επιχειρήσεών μας, όσο της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα κονδύλια. Να εκμεταλλευτούμε εύστοχα τα κονδύλια, να ενισχύσουμε το δυναμικό της καινοτομικότητας των επιχειρήσεών μας, να μπορέσουμε στο εσωτερικό των επιχειρήσεών μας να δώσουμε πρόσθετη ενίσχυση σε όρους στρατηγικής χάραξης, σε όρους τεχνολογικής αναβάθμισης, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο σύστημά μας πιο σύγχρονες μεθοδολογίες διαχείρισης, έτσι ώστε να ξεκολλήσει το παραγωγικό μας μοντέλο από αυτή την κατάσταση που είναι καθυλωμένο δεκαετίες. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μου δημιουργείται η ανάγκη να σας ρωτήσω, ως καθηγητή, πώς θα μπορούσατε να συμβάλλετε ουσιαστικά, τα πανεπιστήμια μας εννοώ, στο να περάσει η καινοτομία στην πραγματική αγορά. Ήδη ένα κομμάτι το οποίο, αγαπητή κυρία Σακελάρη, θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και χώρου παραγωγής στα πλαίσια ολοκληρωμένων κρατικών πολιτικών. Και αυτό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες.